ένα μεγάλο και σύγχρονο έργο με τίτλο Συντηρήσει στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου ξεκινά η Περιφέρεια Δυτική Ελλάδο. Κάνουμε μια μεγάλη παρέμβαση ύψου 3.200.000 ευρώ στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Κάτω Αχαγιά. Σε ένα μήκο δηλαδή 18 χιλιόμετρων, όπου θα έχουμε σημαντικά τμήματα νέων ασφαλτοστρώσεων συντήρηση της, υπάρχου, της υπάρχουσα οδού με όλες, τις, με τον καθαρισμό, με τάφρους, τσιμεντένιες, με αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που χρειάζεται να γίνουν. Μια πλήρης δηλαδή αναμόρφωση της οδού που χρησιμοποιείται το καλοκαίρι πάρα πολύ από του πατερνού και όχι μόνο. Το έργο προπολογισμού 3.200.000 ευρώ περιλαμβάνει εργασίε συντήρηση και βελτίωση τη βατότητα τη παλαιά εθνική οδού Πατρών Πύργου στο τμήμα από τα όρια του Τέο Δήμου Παραλίας έω την κάτω Αχαία. Ενώ έχει διάρκεια 18 μηνών και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχέ του 2018. Συγκεκριμένα με το έργο προβλέπεται να εκτελεστούν. Ασφαλτικές εργασίες τμηματικά καθόλου το μήκος των 18 χιλιόμετρων. Διαγράμμιση στο σύνολο τη οδού. Αντικατάσταση των φθαρμένων και κατεστραμμένων πινακίδων. Κοπή θάμνων και παροδία βλάστηση για τη βελτίωση τη ορατότητα τη οδού. Καθαρισμό τάφρων, απόφραξη και καθαρισμό οχετών σε όλο το μήκο τη οδού. Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή τη παραλία του Δημοπατρέων. Επίση, κατασκευή αγωγών αποχέτευση ομβριών. Παράλληλα, θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στην ε, περιοχή τη παραλία, όπου εκεί θα γίνουν πεζοδρόμια καινούργια ηλεκτροφωτισμό. Θα αλλάξει όψη η περιοχή. Κάνουμε λοιπόν αυτέ τι παρεμβάσει για να διευκολύνουμε το, τη διέλευση από την Πάτρα προς την κάτω Αχαγιά και αντίθετα. Παράλληλα με τον προαστιακό, πιστεύουμε ότι συνεισφέρουμε πάρα πολύ στο να γίνεται αυτή η μετακίνηση των συμπολιτών μας και με ασφάλεια αλλά και γρήγορα. Βέβαια, το μεγάλο μας έργο, το οποίο θέλουμε να πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα το δούμε να γίνεται πράξη και γι' αυτό πιέζουμε, είναι η Πατρών Πύργου, η Νέα Εθνική Οδός την οποία δυστυχώ η κυβέρνηση έχει περιπλέξει κατά πολύ. Και θα πρέπει αυτό να το απεμπλέξει, γι' αυτό έχουμε και συναντήσει συνεχώ με όλου του πολιτικού αρχηγού για να του βρούμε υποστηριχτέ, και μέχρι τώρα του έχουμε βρει υποστηριχτέ.